Καλημέρα σας. Εκ μέρους του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, εκφράζω τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειές τους και προς όσους υπέστησαν τις συνέπειες της καταστροφικής κακοκαιρίας. Δυστυχώς, 6 άνθρωποι, 2 υπήκοοι Ρωσίας, 2 Ρουμανίας και 2 Τσεχίας, έχουν χάσει τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά. Επίσης, 23 τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων μία 72χρονη γυναίκα νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Δυστυχώς είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Επίσης, ένας πολίτης αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή της Καλλικράτειας και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα εντοπισμού του από το λιμενικό σώμα με όλα τα μέσα. Θέλω να σας ενημερώσω για τις ενέργειες που έχουν γίνει τις τελευταίες 24 ώρες. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε χθες στις 5:57 λεπτά το απόγευμα έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων με βάση τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και ανήρτησε οδηγίες για την προστασία των πολιτών σε 4 γλώσσες, οι οποίες μεταδόθηκαν στα πανελλαδικά και στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία διέθεσε αμέσως προληπτικά 45 οχήματα και 150 πυροσβέστες στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής. Επιπλέον, 40 οχήματα και 100 άτομα διέθεσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Όταν εκδηλώθηκε το φαινόμενο, χαρακτηριζόταν από πολύ ισχυρές καταιγίδες και καταγράφηκαν άνεμοι ταχύτητας άνω των 100 χιλιόμετρων την ώρα. Αμέσως ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός και έδωσε εντολή σε κυβερνητικό κλιμάκιο αποτελούμενο από τους Υπουργούς Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο, Υποδομών Κώστα Καραμανλή και τον Υφυπουργό Μακεδονίας Στράκης κ. Καράογλου να μεταβούν στην περιοχή. Ο Πρωθυπουργός επίσης επικοινώνησε με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη και του ανέθεσε τον συντονισμό όλων των απαραίτητων ενεργειών. Όπως ήδη γνωρίζετε, ο κ. Χρυσοχοίδης συντόνισε τις πρώτες ενέργειες από την Αθήνα μέχρι τις 2 η ώρα το πρωί και τα ξημερώματα αναχώρησε οδηγός για τη Θεσσαλονίκη, όπου λίγο μετά τις 6 το πρωί παρευρέθηκε στην πρώτη σύσκεψη με τους κ. Καράογλου, τον Περιφερειάρχη κ. Τζιτζικώστα, τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη και υπηρεσιακούς παράγοντες από τους συναρμόδιους φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση. Μέσω του Υπουργού Υγείας κ. Κικίλια, ο Πρωθυπουργός είχε ήδη ενημέρωση για τα θύματα και την κατάσταση των τραυματιών σύμφωνα με τα στοιχεία που ελάμβανε από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας. Σε έκτακτη σύσκεψη που έγινε σήμερα το πρωί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπό τον Υπουργό κ. Μάκη Βορύδη, αποφασίστηκε να σταλούν σήμερα κλιμάκια του ΕΛΓΑ για να εκτιμήσουν τις ζημιές και να επισπευτούν οι διαδικασίες των αποζημιώσεων, ξεκινώντας από τους νομούς φυσικά της Χαλκιδικής, αλλά και της Ροδόπης, της Σημαθίας και της Λάρισσας. Παράλληλα, σε συνεννόηση με τον Υπουργό Άμυνας, κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο στρατός, με επικεφαλής τον διοικητή του Τρίτου Σώματος Στρατού, συνδράμει στην αποκατάσταση του δικτύου και των δημοτικών υποδομών. Επιπλέον, από το πρωί έχει ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών σε όλες τις υποδομές, σχολεία και κατοικίες από μηχανικούς του Υπουργείου Υποδομών αλλά και του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Αποφασίστηκε η άμεση εκταμείευση έκτακτης επιχορήγησης στους Δήμους Νέας Προποντίδας, Κασάνδρας και Σιθωνίας για την αποκατάσταση των δημοτικών υποδομών, καθώς και η διάθεση των απαιτούμενων ποσών για τις αποζημιώσεις από τα κονδύλια του Υπουργείου Υποδομών, αλλά αν χρειαστεί και το αποθεματικό του κρατικού προϋπολογισμού. Οι κυριότερες καταστροφές στο οδικό δίκτυο, στην ηλεκτροδότηση και σε κατοικίες, προκλήθηκαν από πτώσεις δέντρων. Αυτή τη στιγμή έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία στο μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου, πλην της περιοχής της Ποτίδειας, όπου έχει πέσει ένας πυλώνας υψηλής τάσης της ΔΕΗ. Σχετικά με τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, έχει γίνει ήδη επικοινωνία με τον αρμόδιο Υπουργό κ. Χατζηδάκη και τον επικεφαλής του ΑΔΜΙΕ κ. Μανουσάκη, προκειμένου να αποκατασταθεί το ταχύτερο δυνατόν η λειτουργία του δικτύου. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν λειτουργεί η άμεση ενημέρωση των πολιτών για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ο γνωστός αριθμός 112 που λειτουργεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και δυστυχώς δεν λειτουργεί, όπως είπα, στη δική μας. Η ενεργοποίηση αυτού του αριθμού είναι άμεση προτεραιότητα, όπως πολλές φορές έχει τονίσει ο Πρωθυπουργός. Ύστερα από επικοινωνία που είχαμε σήμερα με εκπροσώπους των εταιριών κινητής τηλεφωνίας, αύριο θα πραγματοποιηθεί πιλωτική δοκιμή του σχετικού αριθμού στο αρχηγείο της Πυροσβεστικής, στο οποίο θα παραστεί και ο Υπουργός αρμόδιος ψηφιακή διακυβέρνηση, κ. Πιερακάκης. Ο νέος Γενικός Γραμματέας, ο οποίος θα αναλάβει από σήμερα, ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς, μαζί με τον αναπληρωτή του, βρίσκονται ήδη στη Χαλκιδική, έχουν εγκατασταθεί στο Κέντρο Επιχειρήσεων στα Νέα Μουδανιά
και συντονίζουν τις ενέργειες και θα ανατεθεί στο νέο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας η άμεση καθολική ενεργοποίηση του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112. Σας ευχαριστώ. Τις ερωτήσεις σας παρακαλώ, θα ήθελα το όνομά σας και το μέσο σας. Παρακαλώ, κύριε Στέφα. Γιάννης Χριστάκος από το One TV και τα δικαιολογητικά. Επειδή η κρισιμότητα της κατάστασης αυτή τη στιγμή έχει να κάνει και με την ηλεκτροδότηση, θα ήθελα σας παρακαλώ να μας πείτε αν έχετε κάποια εκτίμηση για το ποιες περιοχές αυτή τη στιγμή είναι χωρίς ρεύμα και κυρίως πότε θα αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση και σε ποιες από αυτές τις περιοχές, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, αν δεν κάνω λάθος, του πρώτου ποδιού και είμαστε και εν μέσω τουριστικής περίοδου. Όπως ξέρετε, το φαινόμενο είχε και άλλες περιοχές εκτός της Χαλκιδικής. Θα επιτρέψετε να σας ενημερώσω για τα ευρύτερα ζητήματα που απασχόλησαν την ηλεκτροδότηση. Από τα μεσάνυχτα, λοιπόν, έχουν υποκληθεί βλάβες σε όλο το δίκτυο στους νομούς Μακεδονίας και της Θράκης και στο νομό της Χαλκιδικής, ο οποίος είχε τη μεγαλύτερη ένταση. Μετά την άμεση παρέμβαση των συνεργείων, όλες οι βλάβες έχουν αποκατασταθεί πλην ορισμένων μεμονωμένων περιπτώσεων στους νομούς Κομωτινής και της Βέρειας, σε όλους τους νομούς και για τη Χαλκιδική θα κάνω ιδιαίτερη αναφορά. Το ζήτημα που υπάρχει σήμερα έχει να κάνει με το δίκτυο υψηλής τάσης. Καταβάλλονται προσπάθειες από τον ΔΔΕ ώστε να υπάρξει εκτροπή μέσω του δικτύου μέσης τάσης. Ταυτόχρονα, ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο επικεφαλής του ΑΔΜΕ, ο κ. Μανουσάκης, μεταβαίνει στην περιοχή ώστε να γίνει το καλύτερο δυνατό για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών. Η εκτίμηση που υπάρχει ότι μέχρι το βράδυ σταδιακά θα αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στο μεγαλύτερο μέρος της Ιθονίας και των παραλιακών περιοχών μεταξύ Νέων Μονδανιών και Καλλικράτειας. Εκτιμάται ότι θα μπορέσει να ηλεκτροδοτηθεί όλη η περιοχή σταδιακά μέχρι το Σάββατο. Αυτό είναι το αργότερο χρονοδιάγραμμα που υπάρχει, αλλά θα καταβληθούν οι μέγιστες δυνατές προσπάθειες αυτό να γίνει συντομότερα. Παρακαλώ. Ευαγγελία Τσικρίκα από τον Αλφα. Ήθελα να σας ρωτήσω αν καταρχήν έχουν ενημερωθεί οι συγγενείς των θυμάτων και δεύτερον, βλέπουμε σε πολλές χώρες της Ευρώπης, διεθνώς θα έλεγα, να υπάρχει ένα σύστημα εξατομικευμένης ειδοποίησης των πολιτών για έκτακτες καταστάσεις. Αν είναι στα σχέδιά σας, λοιπόν, ένα τέτοιο σύστημα, στο κινητό μας τηλέφωνο, για παράδειγμα, μία ειδοποίηση ότι αναμένεται ένα καιρικό φαινόμενο έκτακτο. Αναφορικά με το πρώτο σκέλος της ερώτησης, έχουν ειδοποιηθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών οι πρεσβείες των οποίων επίκοοι είναι θύματα. Και σταδιακά μέσα στην ημέρα ενημερώνονται και οι αντίστοιχες πρεσβείες των τραυματιών. Όσον αφορά το δεύτερο ζήτημα, το καθοριστικό στοιχείο που μπορεί να σώσει ζωές είναι η ενεργοποίηση του αριθμού 112, η οποία είναι πολύ εξατομικευμένη και γεωγραφικά προσδιορισμένη. Γι' αυτό η εντολή προς τον νέο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους υπουργούς, είναι να προχωρήσει άμεσα η καθολική λειτουργία του συστήματος. Παρακαλώ, κυρία Μπέλα. Ειρήνη Μπέλα από τη Βραδινή. Επ' αυτού θα ήθελα να ρωτήσω, αυτό το σύστημα έκτακτης προειδοποίησης θα μπορέσει να λειτουργήσει άμεσα, γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος στους καλοκαιρινούς μήνες για υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Θα λειτουργήσει σε μία εβδομάδα, σε δύο εβδομάδες, θα προλάβετε μέχρι τον Αύγουστο. Απαιτείται η έκδοση επιχειρησιακών σχεδίων από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, πέρα τη συνεργασία με τους άλλους υπουργούς, και η εντολή προς τον νέο Γενικό Γραμματέα είναι σαφής να πρέπει να κάνει το καλύτερο δυνατό να λειτουργήσει το συντομότερο δυνατόν. Η πληροφορία που έχουμε από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας με τις οποίες μιλήσαμε, αλλά και με τους υπηρεσιακούς παράγοντες που εμπλέκονται, ότι είναι εφικτό να λειτουργεί σχετικά σύντομα. Δεν θα ήθελα να βάλω χρονοδιάγραμμα αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό που πρέπει εμείς να κάνουμε είναι να εκδώσουμε τα επιχειρησιακά σχέδια. Μετά θα τα ξαναπούμε. Παρακαλώ. Γιώργος Κωνσταντίνου από την τηλεόραση του Open. Θέλω να σας ρωτήσω, ο αριθμός 112, αυτό το σύστημα έκτακτης προειδοποίησης για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και καταστάσεις, γιατί δεν λειτουργεί στη χώρα μας? Είχαν τηρηθεί, αγοραστεί οι διαδικασίες, τα πρωτόκολλα και δεν λειτουργούσε για κάποιο λόγο? Ναι. Δεν θέλω να θυμίσω τις προηγούμενες δηλώσεις της προηγούμενης κυβέρνησης, όλο το διάστημα που υπήρξε από την καταστροφική ημέρα στο Μάτι μέχρι και σήμερα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι δεν λειτουργεί το σύστημα. Και εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να λειτουργήσει άμεσα. Παρακαλώ. Σπύρος Γκουτζάνης από Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Δεν ξέρω αν είναι πολύ νωρίς, αλλά υπάρχει μήπως κάποια οικονομική αποτίμηση και έχουν ενημερωθεί τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Μπορεί να υπάρξει κάποια ενίσχυση ή αρρωγή από εκεί? Η καταγραφή των ζημιών, όπως σας είπα, έχει ξεκινήσει ήδη από τους μηχανικούς του Υπουργείου Υποδομών, αλλά και από το Οργανισμό Αντισεισμικής
αντισεισμικού σχεδιασμού και προστασίας και θα προχωρήσει γρήγορα. Απομένει να γίνει η οριοθέτηση των περιοχών. Ένα ζήτημα που έχει να αντιμετωπιστεί είναι αν υπαρκούν τα κονδύλια για τις αποζημιώσεις. Αυτό αντιμετωπιστεί όπως αποφασίστηκε από διαθέσιμα κονδύλια του Υπουργείου Υποδομών, αλλά μετά από επικοινωνία που είχε Πρωθυπουργός με το Οικονομικό Επιτελείο και από χρήση του αποθυματικού του κρατικού προϋπολογισμού. Παρακαλώ. Θέλω να ρωτήσω. Ακούγομαι τώρα. Ναι, Πέτρος Μποτσαράκος από το ΣΤΑΡ. Εκτός από τις χρηματοδοτήσεις για τις υποδομές, για τους επαγγελματίες, για τους καταστηματάρχες που καταστράφηκαν οι περιουσίες τους, που δεν θα μπορούν να δουλέψουν, δεν υπάρχει ρεύμα, θα υποστεί ζημιά ο τουρισμός, υπάρχει κάποια πρόβλεψη για αποζημιώσεις σε επιχειρήσεις? Για όσους δεν είναι ειδικούς και για όσους μας ακούνε, να διευκρινίσω ότι όσον αφορά τις υποδομές που έχουν να κάνουν με την τοπική αυτοδιοίκηση, αυτό αντιμετωπίζεται με την έκτακτη και άμεση εκταμείευση της επιχορήγησης που χορηγείται από το Υπουργείο Εσωτερικών στους τρεις δήμους της περιοχής. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα για τις επιχειρήσεις, εδώ έρχονται οι αποζημιώσεις του Υπουργείου Υποδομών και του αποθεματικού του κρατικού προϋπολογισμού. Για να γίνει αυτό, απαιτείται η οριοθέτηση της περιοχής και η αντιμετώπιση ζητημάτων που έχουν να κάνουν με τη φύση των κατοικιών της περιοχής. Πράγμα που θα το αντιμετωπίσουμε άμεσα. Παρακαλώ. Σάνια Ρίστοφσκα, Πρακτορείο 1. Ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε πληροφορίες οι τραυματίες, αν είναι Έλληνες ή είναι τουρίστες. Και αν είναι τουρίστες, από ποιες χώρες? Ευχαριστώ. Η ενημέρωση για τους τραυματίες είναι συνεχής και ενημερώνονται οι πρεσβείες τους. Δεν θα ήθελα να κάνω σχόλιο πριν ενημερωθούν όλες οι πρεσβείες τους για την προέλευση των υπηκών αυτών των χωρών. Οι περισσότεροι όμως είναι τουρίστες, επιβεβαιώνεται. Παρακαλώ, κύριε Τζουβάρα. Καλημέρα σας, Τζουβάρας, από το πρώτο θέμα. Κύριε Υπουργέ, είναι στα σχέδια του Πρωθυπουργού να μεταβεί στις πληγήσεις περιοχές? Κοιτάξτε, είμαστε εδώ για να αντιμετωπίζουμε τις κρίσεις με τη σοβαρότητα που απαιτεί ο ελληνικός λαός. Δεν είμαστε για να κάνουμε επικοινωνιακά σοου. Ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει το ενδεχόμενο ανέβει στην περιοχή αν υπάρχουν περισσότερες εξελίξεις αυτές που είχαμε μέχρι σήμερα. Αυτό που προέχει, όπως σας είπα πριν, να υπάρχει επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ξέρετε ότι στο σχέδιο για την αναδιαμόρφωση, την αναδιοργάνωση της Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, εμείς θέλουμε έναν υπεύθυνο. Ένας ο οποίος θα έχει την επιχειρησιακή λειτουργία του όλου συστήματος χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις και εντολές. Ήδη σας ενημέρωσα ότι ο νέος Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Χαρδαλιάς, έχει εγκατασταθεί στα Νέα Μουδανιά και έχει στήσει το κέντρο επιχειρήσεων. Παρακαλώ. Κώστας Βασίσης από το thepresident.gr. Ο νέος Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας θα ενισχυθεί με νέες αρμοδιότητες ή θα παραμείνουν όσοι έχουν? Δεν θα ήθελα να πω πολλές λεπτομέρειες, αλλά σας παραπέμπω στο αναλυτικό σχέδιο αναδιοργάνωσης της πολιτικής προστασίας, το οποίο θα το δείτε να προχωρά πάρα πολύ γρήγορα. Μόνο να επισημάνω ότι θα υπάρχει και αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, ο οποίος θα έχει τον ευρύτερο σχεδιασμό, ο οποίος και αυτός θα ανακοινωθεί σήμερα και θα λάβετε τα βιογραφικά και του κ. Χαρδαλιά και του κ. Καραγιάννη, ο οποίος ήταν αναπληρωτής του. Άλλη ερώτηση? Ειρήνη Μπέλα από Βραδινή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν σας προβληματίζει το γεγονός ότι όλοι οι νεκροί είναι ξένοι υπήκοοι τουρίστες. Γι' αυτό είπα και εγώ στην αρχή ότι ενώ εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας πάρα πολύ έγκαιρα η προειδοποίηση και μάλιστα σε τέσσερις γλώσσες, αυτό το οποίο σώζει ζωές και πρέπει να το ξέρουμε όλοι μας είναι πρώτον η ευαισθητοποίηση όλων μας και δεύτερον οι μηχανισμοί έγκαιρης ειδοποίησης όπως ο αριθμός 112. Επίσης, επειδή το φαινόμενο δεν έχει τελειώσει και ενδεχομένως να έχουμε και άλλα ζητήματα έκτακτων φαινομένων κατά τη διάρκεια της ημέρας, παρακαλώ όλους τους Έλληνες πολίτες αλλά και όσους διαμένουν στην Ελλάδα να ενημερώνονται από τα πανελλαδικά και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και από την ιστοσελίδα της Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την εξέλιξη του φαινομένου. Παρακαλώ. Γιάννα Κόπλος από τα Παραπολιτικά. Υπάρχουν άστεγοι, κύριε εκπρόσωπε? Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πληγεί τα σπίτια τους, τι επιχειρήσεις τους? Υπάρχει κάποια χρεία για αυτούς τους ανθρώπους, κάποια πρόβλεψη, ένα έκτακτο επίδομα σε χάρη το αντίστοιχο των 580 ευρώ που ήταν να δοθεί πέρσι και τελικά δόθηκε με καθυστέρηση στο μάτι? Ευχαριστώ. Η καταγραφή, όπως σας έχω πει, έχει ξεκινήσει από το πρωί και συνεχίζεται. Ένα ζήτημα που απαντά εμέσως στο ερώτημά σας είναι ότι είναι μια περιοχή τουριστική Χαλκιδική και ένα μεγάλο μέρος των κατοικιών που έχουν προβλήματα είναι εξοχικές κατοικίες. Και επομένως, αυτή τη στιγμή δεν έχω κάποια πληροφόρηση η οποία έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα με αστέγους. Ό,τι θα υπάρξει στη διάρκεια της ημέρας θα αντιμετωπιστεί. Μια τελευταία ερώτηση. Παρακαλώ. Γαβρίλης Σαρέτης από το Φιλελεύθερο. Κύριε Υπουργέ, υπάρχει βέβαια, προέχει η ανθρώπινη ζωή και η αποκατάσταση, άμεση αποκατάσταση των σοβαρών ζημιών. Όμως, με δεδομένη και τη δική σας αναφορά ότι το φαινόμενο αφενός μπορεί να επαναληφθεί και εντός της ημέρας, αλλά σίγουρα
με δεδομένη την κλιματική αλλαγή θα έχουμε ανάλογα φαινόμενα και στο άμεσο μέλλον. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση με τις αυθαίρετες κατασκευές. Αν, για παράδειγμα, σε πρώτο χρόνο γίνεται κάποιος έλεγχος, γιατί πολλές από αυτές είναι σε δημόσιους χώρους, όπως οι πληροφορίες που αναφέρουν ότι το στέγαστρο που έπεσε σε κάποια ταβέρνα και προκάλεσε μάλιστα 2 θανάτους. Και ευρύτερα, τι πρόκειται να κάνει η κυβέρνηση σε συνεργασία πιθανότητα με την περιφέρεια, αν δεν απατώ με δική της αρμοδιότητα, με το θέμα αυτό, με τα αυθαίρετα. Ναι, αυτή τη στιγμή διαχειριζόμαστε το γεγονός της κρίσης. Δεν θα ήθελα να κάνω γενικότερες τοποθετήσεις του πολιτικού σχεδιασμού, ούτε να ρίξουμε ευθύνες στο παρελθόν, το κάκο παρελθόν που υπάρχει και το γνωρίζουμε όλοι μας. Αυτό που προέχει είναι η αναδιοργάνωση της Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Αυτό θα το δείτε άμεσα αν ελοποιείται από την κυβέρνηση, με σκοπό να προλαμβάνουμε το γεγονός και να μην προχωρούμε σε κάτι εκ των υστέρων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συμμερώνουμε για ό,τι ρεότερο χρειαστεί.